Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησαν τα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους εργάτες γης, κατά την οποία αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας που θα συμπληρώνουν οι εργάτες τα στοιχεία τους και με τα απαραίτητα μέτρα θα έρχονται στη χώρα μας. Έγινε μια σύσκεψη, μάλλον τηλεδιάσκεψη καλύτερα να σας πω, με τον κύριο Σκέρτσο, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, την κυρία Στατινάκη, τον κύριο Περακάκη, τον νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον σύμβουλο του Υπουργείου Μεταναστικής Πολιτικής, τον κύριο Χαρδαλιά, και αποφασίστηκε για αυτό το θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή οι εργάτες γης ήταν σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην περιοχή μας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και έγινε λοιπόν αυτή η σύσκεψη και αποφασίστηκε ότι πιστεύω μέχρι την επόμενη Τρίτη ή το πολύ περίπου την Πέμπτη, εκτός που θα πρέπει το μεταναστευτικής πολιτικής του Υπουργείου να δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου θα μπουν μέσα όλα τα δεδομένα, δηλαδή οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της αποκεντρωμένης, στα σύνορα επάνω, να μπουν επίσης δεδομένα με τους εργοδότες, με τους συνεταιρισμούς, ώστε αυτή η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί να μπορέσουμε, αν το κάθε εργοδότης ή ο κάθε συνεταιρισμός, να ζητάει τα ονόματα που θέλει και να μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν οι εργάτες γης. Πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργηθεί μέχρι την Τρίτη και θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα μέχρι την Πέμπτη να κατέβει μια τροπολογία ώστε να δίνει με αυτή την τροπολογία να ψηφιστεί και να δίνει δυνάμει ώστε να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για να μπορέσουν να έρθουν όσο δυνατόν οι εργάτες γης. Κοιτάξτε, μίλησα με τον Υπουργό της Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι διατεθειμένος να ανοίξουν κάποιες πύλες ώστε να γίνονται. Να υπάρχουν συνεργεία ώστε να γίνονται από το Υπουργείο της Ανάπτυξης να γίνονται ταράχτες οι αντιδράσεις και έχει δίκιο ο Υπουργός ο κ. Καρδαλιάς, ο οποίος θέλει να γίνουν όλα όπως πρέπει, να ελέγχονται οι εργάτες που πηγαίνουν σε κάθε περιοχή, ο κάθε εργοδότης, ο κάθε αγρότης που ζητάει κάποια ονόματα να πηγαίνουν στην περιοχή, να υπάρχει μια καραντίνα και να υπάρχουν εγγύσεις ότι αυτοί οι εργάτες δεν θα φύγουν. Θα πάνε σε άλλη περιοχή. Καταλάβετε, δηλαδή θα έρθουν, θα δουλέψουν στο συγκεκριμένο εργοδότη και θα γυρίσουν πίσω. Με αυτόν τον τρόπο αυτές οι αντιδράσεις είναι του κύριου. Ο βουλευτής Καβάλας Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης κάνει έκκληση προς τους άνεργους Έλληνες να απευθυνθούν προς τους συνεταιρισμούς και τους αγρότες για την έβρεση θέσης εργασίας. Ξεκινάω, θα ήθελα να παρακαλέσω τους ανέργους Έλληνες που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και μπορούν να βοηθήσουν να απευθυνθούν στους συνεταιρισμούς και στους αγρότες και άμα θέλουν στο γραφείο μου που μπορώ να βοηθήσω ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουμε με μεροκάμπτο φυσικά και με ΕΣΠΑ να συνδράμουν και να βοηθήσουν για την παραγωγή των σπαραγγιών που έχουμε αυτή τη στιγμή πρόβλημα σύν που έχουμε και τα τραβέματα στο παγκαίο. Έχει γίνει, δηλαδή, θα ήθελα να τους παρακαλέσω να το δουν θετικά και θα μπορέσουν να βοηθήσουν οι Έλληνες. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης επισκέφτηκε το στρατόπεδο Ασημακοπούλου και έθεσε υπόψη του διοικητή Δημήτρη Ρέμου το πρόβλημα έλλειψης εργατών γης, ζητώντας τη συνεισφορά του. Ήρθαμε εδώ με τον κύριο Ρέμο για να συζητήσουμε την προοπτική να χρησιμοποιήσουμε, αν αυτό είναι εφικτό, εδώ τους πρόσφυγες που ζουν στην δομή Ασημακοπούλου. Όπως με ενημέρωσε ο πρόεδρος, ο διοικητής είναι περίπου 500 οι ενήλικοι. Και ήδη κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι παραγωγοί έχουν απευθυνθεί εδώ στην δομή προκειμένου να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους πρόσφυγες που γνωρίζουν το αντικείμενο και θέλουν να δουλέψουν. Γι' αυτό το λόγο και επομένως εφόσον μπορούμε, έχουμε αυτή την δυνατότητα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν και άμκα, έχουν και αφημί, βγαίνει και άδεια εργασίας. Επομένως πρέπει να το συζητήσουμε και με τις ενώσεις παραγωγών της επαρχίας του Νέστου, αλλά και με την ΕΑΣ, για να δούμε πώς μπορούν, αν θέλουν να έρθουν εδώ και να ετοιμάσουμε να γίνει όλη η διαδικασία προκειμένου να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν στα χωράφια. Είμαστε διαθέσιμοι εδώ για όποιον παραγωγό ή συνεταιρισμό ή εξαγωγέα έρθει εδώ για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Όπως βοηθήσαμε το καλοκαίρι με τις ελιές πράσινες και πήραμε και τα εύσημα, αν θυμάμαι καλά, από τους παραγωγούς που συνεργάστηκαν με τους ανθρώπους εδώ,
Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Δηλαδή, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, όσοι μπορούμε θα βοηθήσουμε.